θα συναντήσουμε μια γυναίκα η οποία έχει βρεβευτεί για το υποκριτικό της ταλέντο, μιλώ για τη Μίνα Ορφανού. Τη συναντήσαμε με την εξής αφορμή. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, καθώς πρόκειται να ανεβεί η Στρέλα ως όπερα. Έχουν παραιτηθεί άνθρωποι γιατί δεν μπορούν να βρουν διεμφυλικό άτομο. Η ίδια έχει ενσαρκώσει τη Στρέλα και έχει βρεβευτεί κινηματογραφικά. Έχει λοιπόν τη δική της άποψη, για ποιο λόγο δεν κλήθηκε η ίδια να ενσαρκώσει αυτόν τον ρόλο, αφού η ίδια είναι η Στρέλα, όπως λέει, αλλά παίρνει θέση και για το GNTM, αποκαλώντας το ένα πρόγραμμα ευτελές, καθώς η ερώτηση έγινε γιατί φιλοξενήθηκαν τρανς άτομα στο GNTM, παρόλα αυτά δεν μπήκαν μέσα στο σπίτι. Μου επιτρέπεις λίγο να πούμε κάτι σχετικά με την παραγωγή. Παραιτήθηκαν άτομα γιατί, από ό,τι έχω ενημερωθεί, η επιλογή δεν ήταν ενός, δεν ήταν διεμφυλικού ατόμου. Ναι. Παραιτήθηκε η σύμβουλος λυρικής σκηνής και προχθές εξεδόθηκε ανακοίνωση. Δηλαδή είναι ένας ρόλος που, όπως το έχουμε δει και από τη Μίνα Ορφανού, η οποία έχει βραβευτεί, εν τέλει δεν έγινε μια επιλογή η οποία δεν ήταν διεμφυλικό. Έγινε βαρύτονου, ναι. Δεν έγινε διεμφυλικό. Και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε. Ακριβώς, και προχωρήσαμε προχτές σε νέα ακρόαση, κάλεσμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, γιατί εκεί πρόκειται να ανέβει η Στρέλα, ώστε να πάνε κάποια διεμφυλικά άτομα να κάνουν οντισιόν προκειμένου να επιλεγεί ένα για να αναλάβει το ρόλο. Άρα άλλαξε τη στάση. Βεβαίως, η λυρική σκηνή άλλαξε τη στάση της και αποφάσισε να προχωρήσει σε νέο casting. Η αρχική ανακοίνωση βέβαια ήταν ότι δεν μπορούν να βρουν άτομο διεμφυλικό που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να αναλάβει το ρόλο. Και γι' αυτό είχε γίνει η ανάθεση σε συγκεκριμένο βαρύτονο. Κυρία Ορφανού, αρχικά ευχαριστούμε πολύ που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Τι κάνετε, σε τι φάση σας πετυχαίνουμε? Με πετύχατε σε μία φάση που έρχονται σοριδώνει προτάσεις. Θέατρο, ταινίες μικρού μήκους. Σε εκπομπή θα φανταζόσαστε τον εαυτό σας έτσι με έναν διαφορετικό ρόλο? Είμαι πολύ καυστική. Νομίζω δεν θα με παίρνανε. Να πάμε στο GNTM, που είναι ένα project που σχετίζεται με τη μόδα. Φέτος είδαμε αρκετά τρανς μοντέλα. Είναι μέσα. Δεν τις πήρανε γιατί θα τις κρατάγανε. Τις πήρανε για τα νούμερα. Να εστιάσει ο κόσμος 2-3 μέρες να συνηθίσει την εκπομπή και μετά να τις διώξουνε. Συγκεκριμένες εκπομπές για μένα είναι για άτομα με χαμηλό IQ. Και για να κρατήσουνε σε μια βαθμίδα το χαμηλό IQ, βάζουν και κάτι το αξιοπερίεργο για την ελληνική κοινωνία, γιατί υπάρχει εμφάνιση και εμφάνιση πάνω στο θέμα διεμφυλικό άτομο. Βλέπεις την κοπέλα που δεν φαίνεται καθόλου και βλέπεις και την άλλη που φαίνεται, αλλά και οι κινήσεις προκαλούν, γίνονται πιο εξωφρενικές, πιο περίεργες. Οπότε παίρνουνε, κρατάνε, τις ξεζουμίζουν. Όχι, παιδιά, αλλάξτε. Αν είναι να παρουσιαστεί κάποια, να παρουσιαστεί για κάτι τέλειο. Να μην πάει σε κάτι ευτελές. Εγώ πιστεύω ότι είναι για νούμερα. Αν θέλεις να κάνεις κάτι για τη διαφορετικότητα, κάνε μία εκπομπή που να αφορά μόνο τη διαφορετικότητα και όχι σε εκπομπές τέτοιες. Υπάρχει κάποιο σχόλιο που έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει και σας έχει ενοχλήσει πραγματικά? Όχι. Γιατί συνειδητά ξέρω τι είμαι, ξέρω τι γεννήθηκα, ξέρω τι είμαι, δηλαδή και τι ούτω να με φοράξουν στον δρόμο, εγώ σαν πεταλούδα δεν περπατάω. Είδαμε ότι παραιτήθηκε και η σύμβουλος παραγωγής της όπερας Στρέλα. Εγώ δεν έχω ιδέα ούτε ποια είναι, ούτε πώς μπλέκτηκαν με τη Στρέλα. Ουσιαστικά η ένστασή της ήταν ότι στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν επέλεξαν ένα διεμφυλικό άτομο. Αν επήγει τόσο να βρουν διεμφυλικό άτομο, ας ψαχτούν και από το εξωτερικό. Και αν όντως επιμένουν ότι θέλουν διεμφυλικό άτομο, ναι, με αυτή τη λογική θα μπορούσαν να με πάρουν, να μου κάνουν μαθήματα φωνητικής και να ξαναβάλουν την ίδια τη Στρέλα, αν τόσο επήγει και τους καίει το θέμα. Γιατί άλλη Στρέλα δεν θα ξαναβρουν, νομίζω, ποτέ. Γιατί και εμένα με ρωτήσανε αν θέλω κάποιος να αντιπροσωπεύσει την ψυχή που έδωσα για να γίνει ταινία. Εγώ έδωσα την ψυχή μου για τη Στρέλα. Η Στρέλα είμαι εγώ. Και δίκιο έχει, γιατί όταν λέμε Στρέλα, το μυαλό μας πάει στο πρόσωπο της Μίνας Ορφανού. Έδωσε σάρκα και οστά σε κάτι που εμπνεύστηκε ένας άνθρωπος, okay, αλλά Στρέλα είναι η Μίνα Ορφανού. Οπότε είναι κάπως παράδοξο να μην... Όπα, τι. Από την άλλη βέβαια, γίνονται διασκευές, ανεβαίνουν στο θέατρο παραγωγές κάθε χρόνο με διαφορετικούς συντελεστές. Και υπάρχει και προδιαγραφή. Καταλαβαίνω ότι συναισθηματικά και για συγκεκριμένους λόγους περισσότερο ότι η Μίνα αισθάνεται ότι εγώ είμαι η Στρέλα και έδωσα την ψυχή μου, αλλά αυτό έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί, έχει βραβευτεί, έχει μείνει, έχει τη δική του αξία. Άλλαξε την ιστορία, πέρα, ναι, δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξαναγίνει, δεν θα γίνει μια παράσταση.
ή δεν θα ξαναγίνει μετά από 10 χρόνια, είναι ένα έργο.